από το βιβλίο Αποκάλυψης. Είμαστε σελίδα 1097 και θα διαβάσουμε πάλι το ΙΖ κεφάλαιο από το βιβλίο Αποκάλυψης. Και από το πρώτο εδάφιο, ΙΖ1, σελίς 1097. Σελίς λοιπόν 1097, Αποκάλυψης, κεφάλαιο ΙΖ 17 και εδάφιο 1. Και ήλθεν, εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας, και λάλησε με τεμού λέγον, ελθέ θέλω σι δείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύμα της έρημον, κι είδον γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και γίνει το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριον, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσία της πορνείας αυτού. Και επί το μέτωπον αυτής το γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Κι ειδών αυτήν εθαύμασα θαυμασμών μέγαν. Και με είπεν ο άγγελος, διότι εθαύμασας, εγώ θέλω σε υπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσσου και να υπάρχει εις απώλεια. Και θέλουσι θαυμάσει κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίο ήτο και δεν είναι αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφία. 7 κεφαλαί είναι 7 όροι, όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν, ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει σ' απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς, ήτινες βασιλείαν δεν έλαβαν έτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουν στην εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουσιν μία γνώμη και θέλουσι παραδώσει στο θηρίον την δύναμη και την εξουσία αυτών, ούτε θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον, και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετ' αυτού, είναι εκλεκτοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέγει τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουσιν μισήσει την πόρνη, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι καταπαύσει εμπειρή. Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτόν να κάμωσι τη γνώμη αυτού και να γίνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον έως σου εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόλη μεγάλη, η έχουση βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Αμήν. Φτάνουμε στο τέλος. Τέλειωσαν και οι 7 φιάλες. Είμαστε στο τέλος της μεγάλης θλίψης που δεν έγινε ποτέ. Κυρίαρχα πρόσωπα στην εφταετία του Αντίχριστου είναι ο Δράκον, ο Διάβολος και ο Σατανάς, που τα πρώτα 3,5 χρόνια, όπως είπαμε, ήταν στον ουρανό. Στα μέσα της εφταετίας, στα 3,5 χρόνια, έγινε πόλεμος μεγάλος στον ουρανό και ο άγγελος, ο αρχάγγελος, ο Μιχαήλ τον ενίξε και τον έριξε στη γη. Πλέον κατοικεί στη γη μαζί με τους αγγέλους του. Ο θυμός του είναι μέγας, γιατί ξέρει ότι το τέλος του είναι πλησίον. Εκτός από τον διάβολο και τον σατανά, το δεύτερο πρόσωπο το οποίο κυριαρχεί στην εφταετία του Αντίχριστου, στην εφταετία της οργής του αρνίου του εσφαγμένου, είναι ο Αντίχριστος, είναι ο άνθρωπος, είναι το κράτος, είναι η εξουσία στην οποία εξέλεξε ο διάβολος,
ο οποίος παίζει πλέον το ρόλο του Θεού στην τριαδικότητα του Θεού, είναι ο λόγος του διαβόλου, ο Αντίχριστος, στον οποίο εδόθη πάσα εξουσία επί της γης από το διάβολο, όλη την εξουσία του, για να κάνει πόλεμο και με το αρνίον, αλλά τον αρνίον θα νικήσει, και για να εκφράσει την οργή του διαβόλου επί όλους τους ανθρώπους που δεν θα λάβουν το χάραγμα και δεν θα υποταχθούν στην εξουσία του Αντίχριστου. Επιπλέον είναι ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος μοιάζει με το Πνεύμα το Άγιο, της Τριαδικότητας του Θεού, όπου συστήνει τον Αντίχριστο και υποχρεώνει τους ανθρώπους να προσκυνήσουν την εικόνα του, είτε δελεάζοντας, είτε εξαναγκάζοντας. Το τέταρτο πρόσωπο είναι η Βαβυλώνα, η Εκκλησία, δηλαδή του διαβόλου, του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη, όπως είναι η νύμφη, η Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός και η Εκκλησία το σώμα του Χριστού επί της γης, και τέλος είναι η Εκκλησία την οποία κυβερνά, ζωοποιεί ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, η Βαβυλώνα η Μεγάλη, η Εκκλησία του Αντίχριστου, βασιλεύει με μεγάλη εξουσία, την οποία παίρνει και στηρίζεται πάνω από τον Αντίχριστο, με μεγάλη εξουσία, και κάνει και αυτή το έργο του Αντίχριστου, όπως η Εκκλησία του Θεού κάνει το έργο του Χριστού. Αυτή η Βαβυλώνα είναι η πανθρησκεία, η οποία, όπως είπαμε και την περασμένη Πέμπτη, είναι αυτή που δημιουργείται τώρα, τον τελευταίο αυτό αιώνα, όπως και η Εκκλησία του Χριστού, η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, δημιουργήθηκε τον τελευταίο αιώνα, περίπου την ίδια περίοδο, το 1906 η Εκκλησία του Χριστού με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν είμαστε Προτεστάντες, αλλά είμαστε Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Γιατί στηριζόμαστε πάνω στην έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπήρχε αυτή η Εκκλησία, δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης διδασκαλίας, κηρύγματος, όπως είναι όλες οι διαμαρτυρόμενες. Είναι μια Εκκλησία που προήλθε από ασήμαντους, αγράμμαντους, μικρούς ανθρώπους και λίγους, καμιά 25αριά, που μαζεύτηκαν εκεί στην Ασούζα σε ένα στάβλο, πιστεύοντας το Λόγο του Θεού, και με αποκάλυψη ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εμπνεύματι Αγίο και Πυρή, δηλαδή βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά, εξήτησαν το Πνεύμα το Άγιο, έπεσε επ' αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, με μεγάλες δυνάμεις, με πολλά χαρίσματα, το σύστησε ο Θεός στην περιοχή και σε όλη την Αμερική και εν τέλει σε όλο τον κόσμο. Και δημιουργήθηκε από τότε το κίνημα της Πεντηκοστής, που εξελίχθη σε δόγμα και σε Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Αυτή ήταν η πρώιμος βροχή των εσχάτων ημερών. Την ίδια περίοδο όμως άρχισε να δημιουργείται και η Εκκλησία του Αντίχριστου, η Βαβυλώνα, καθώς ξεκίνησε το 1910 μια κίνηση να ενωθούν βασικά και καταρχάς οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες σε μια εκκλησία, διώχνοντας από τη σκέψη τους τις δογματικές διαφορές τις οποίες είχαν, γιατί το πρώτο σχίσμα μεταξύ της καθολικής δυτικής και της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας που έγινε το 1000, δημιουργήθηκε από γεωπολιτικούς λόγους, καθώς υπήρχαν δύο αυτοκρατορίες, της Δύσης η Ρώμη, της Ανατολής η Κωνσταντινούπολη. Πρωτεία είχε η Καθολική Εκκλησία μέχρι τότε, η Εκκλησία της Ρώμης, δεν το ανέχθηκαν η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και αποσχίστηκαν και βρήκαν και μια δικαιολογία, το Φιλιόκβε, που δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Και από τότε για τους καθολικούς η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σχισματική, με ανάθεμα αν θυμάμαι καλά. Η δε Καθολική Εκκλησία
για τους Ορθόδοξους Ανατολικούς είναι αιρετική. Και έτσι μέχρι το 1600 περίπου, 1700, υπήρχαν δύο μεγάλες εκκλησίες, η Ανατολική Ορθόδοξη και η Δυτική Καθολική, που η κάθε μία θεωρούσε εχθρό την άλλη. Ξαναλέω, σχισματικούς μέχρι σήμερα τους αποκαλούν οι Καθολικοί τους Ορθόδοξους και αιρετικούς μέχρι σήμερα αποκαλούν οι Ορθόδοξοι τους Καθολικούς. Όταν όμως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, δημιουργήθηκε η αναμόρφωση, μεταρρύθμιση, η αναγέννηση, δηλαδή ο Προτεσταντισμός. Λούθυρος, Καλβίνος, Σβίγκλιος και άλλοι πολλοί που επεξετάθησαν και αυτοί από την Ευρώπη μεν σε όλη την οικουμένη. Αλλά και αυτοί χωρίστηκαν, αλλά η αιτία του χωρισμού δεν είναι γεωπολιτική, τα αίτια του χωρισμού γεωπολιτική λόγη, αλλά ήταν δογματική λόγη. Ήταν οι βαπτιστές που έλεγαν με το βάπτισμα, οι μεθοδιστές που έλεγαν πρέπει να δώσουμε μια μεθοδικότητα στη λατρεία μας. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά και άλλες όμως διδασκαλίες που τους χώρισαν, μέχρι ότου ήρθε το 1910-6, όπου σκέφτηκαν και αποφάσισαν ότι καλόν θα ήταν να ενωθούν χωρίς να χάσουν τις δογματικές τους διαφορές. Και έτσι το 1948 αυτό πήρε σάρκα και οστά και έγινε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που ήταν η πρώτη σοβαρή κίνηση του διαδογματικού οικουμενισμού, όπου παρόλο που υπήρχαν πολύ μεγάλες δογματικές διαφορές, είπαν ότι τα δόγματα μας χωρίζουν, η αγάπη μας ενώνει και δημιουργήθηκε λοιπόν, όπως είπαμε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και μια ενότητα που εξακολουθεί να υπάρχει και να αυξάνει ανάμεσα σε όλους. Μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μπήκαν η Ορθόδοξη Ελληνική, το Πατριαρχείο, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, σαν παρατηρητές οι Καθολικοί, οι περισσότεροι Προτεστάντες και λίγοι της Πεντηκοστής, του δόγματος πλέον της Πεντηκοστής. Αλλά ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, όχι το 48 και πιο πριν, άρχισε να δημιουργείται ένα νέο κίνημα, το διθρησκειακό, διαθρησκευτικό κίνημα, όπου το New Age, ιδιαίτερα στην εποχή μας, έφερε ένα νέο πνεύμα, το πνεύμα της αγάπης και της ενότητος, μακριά από θρησκείες, όπου λένε ότι οι θρησκείες χωρίζουν τους ανθρώπους, ενώ εμείς θα τους ενώνουμε. Και το 1968 δημιουργήθηκε ήδη επίσημα ο διαθρησκευτικός αυτός οικουμενισμός, η Ένωση των Θρησκειών, και μάλιστα πρόσφατα έκαναν και την πρώτη τελετή τους. Υπάρχει ήδη εκκλησία, υπάρχουν ναοί, όπου όλοι λατρεύουν το Θεό τους και προσεύγονται στο Θεό τους στο ίδιο περιβάλλον. Έχουν συλλήτρουγα, συναθρήσεις σκηνές. Και μάλιστα πρόσφατα έκαναν και την πρώτη κηδεία σε αυτό το φοβερό γεγονός που έγινε στο New Town της Αμερικής, όπου κάποιος σκότωσε 20 παιδιά και 6 μεγαλύτερους. Την κηδεία αυτή την έκανε αυτή η πανθρησκεία, η Βαβυλώνα, που εμείς νομίζουμε ότι είναι η εξέλιξη της Βαβυλώνας. Και πράγματι, τώρα βλέπουμε τη Βαβυλώνα πια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας να ακουμπάει και να στηρίζεται στον Αντίχριστο, στο θηρίο με τα 7 κέρατα και με τις 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα, το οποίο είναι κόκκινο και γεμάτο από ονόματα βλασφημίας. Η δε Βαβυλώνα είναι ενδεδειμένη πορφύρα, κόκκινη, πορφύρα είναι λευκό και κόκκινο, και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα στα χέρια αυτής χρυσούν ποτήριον γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Πλούτος, ανθρώπινη δόξα, μεγαλοπρέπεια, αλλά στα χέρια της κρατάει ένα ποτήρι που είναι γεμάτο με βλασφημίες, με βδελίγματα και ακαθαρσίες της πορνείας αυτής. Ο άγγελος λοιπόν που εμφανίστηκε στον Ιωάννη του λέει, έλα να σου δείξω τώρα την κρίση της πόρνης της μεγάλης που κάθεται επάνω σε ύδατα πολλά, όπου εξηγεί ότι τα ύδατα τα πολλά είναι λαοί, όχλοι, έθνη και γλώσσες. Σε όλους τους ανθρώπους έχει κυριαρχήσει, καθώς ευπόρνευσαν με ταυτής η βασιλής της γης, ξελόγιασε τους βασιλείς της γης και τους δελέασε,
ώστε την αποδέχθησαν και μεθύστησαν οι κατοικούντες επί της γης και πλάνησε, εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτού, τους σε πλάνησε και απέκτησε πολύ μεγάλη επιρροή σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, σε όλα τα κράτη και σε όλους τους άρχοντες. Φοβερή επιτυχία. Έχουν αυτό που λέει η Γραφή, άνθρωποι πονηροί και γόητες θα προκόψουν επί το χείρον. Φοβερή επιτυχία, αλλά πάνω στους ανθρώπους που τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Πάνω σε ανθρώπους που δεν έχουν αποδεχθεί την αγάπη της αλήθειας. Δεν έχουν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στην εφταετία αυτή δεν αποδέχονται το κήρυγμα καταρχάς των δύο προφητών, στη συνέχεια του λαού Ισραήλ, όπου σώθηκε εθνικά, το κήρυγμα όλων των ανθρώπων που αναγνώρισαν ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, και ακόμη δεν δέχτηκαν το κήρυγμα των αγγέλων που απεκάλυπτε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος και μην υποτάσσεστε σε αυτόν, γιατί όποιος βάλει το χαραγμά του και τον προσκυνήσει θα συμμετέχει στην κρίση και στην αιώνια απώλεια. Και ο άγγελος έδειξε στον Ιωάννη αυτή τη γυναίκα, όπου στο μέτωπό της ήταν και γραμμένον μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μύτηρ όλων των πορνών και όλων των βδελιγμάτων της γης. Με κύριο χαρακτηριστικό της, μεθύουσα, να μεθύει, από του αίματος των Αγίων, τους οποίους έσφαζε, την οποία χρησιμοποιούσε ο Αντίχριστος για το έργο του, να μεθύει εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και του αίματος των Αγίων, και καθώς την είδε τόσο λαμπρή, πλούσια, ένδοξη, γεμάτη από βδελίγματα, αλλά και εξουσία να σφάζει και να θανατώνει Αγίους ανθρώπους του Θεού που δεν υποτάσσονταν σε αυτή την εφταετία στον Αντίχριστο, ο Ιωάννης εθαύμασε. Και ο άγγελος τον ρωτάει, γιατί θαυμάζεις? Εγώ θα σου πω το μυστήριο της γυναίκας αυτής και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Εγώ θα σου πω το μυστήριο και αυτής, αλλά και του θηρίου του Αντίχριστου που τη βαστάζει. Βλέπετε, πάνε μαζί. Όπως ο Χριστός και η Εκκλησία πάει μαζί, θα έλεγα ο Χριστός χωρίς Εκκλησία δεν έχει δόξα, γιατί η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού, η δόξα του Χριστού είναι η νύμφη του, η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι και ο Αντίχριστος χωρίς τη Βαβυλώνα δεν μπορεί να εμφανιστεί. Μόνο που σε κάθε ένα από αυτό υπάρχει τέλος. Το τέλος για την Εκκλησία επί της γης είναι η αρπαγή, το τέλος όμως της Βαβυλώνας επί της γης είναι η πλήρης καταστροφή της. Δηλαδή αυτός που θα την καταστρέψει θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα παρουσιάσει τον εαυτό του σαν Θεό εν τέλει. Όμως μας αποκαλύπτει τώρα ο άγγελος στον Ιωάννη και ο Λόγος του Θεού σε εμάς το μυστήριο του θηρίου. Και εδώ θα δώσουμε μια εξήγηση που δεν ξέρω αν είναι αληθινή, είναι αυτή που κυριαρχεί, αλλά μπορεί να είναι και άλλες πολλές, ξέρω μερικές, αλλά δεν θα δώσω άλλες, γιατί δεν είναι το κρίσιμο σημείο να καταλάβουμε εμείς, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι να διαβάσουμε και όταν θα έρθει ο καιρός ο Θεός θα μας τα εξηγήσει. Λέει λοιπόν στο 8 εδάφιο, «Και το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλη να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει στην απώλεια. Και θα θαυμάσουνε οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντας το θηρίον το οποίον ήτο
και δεν είναι, αν και είναι. Ένα θηρίο λοιπόν το οποίο, όπως λέει η Γραφή, ήτο κάποτε, δεν είναι, αν και είναι. Εξηγεί όμως, ή μάλλον προσπαθεί να εξηγήσει ο άγγελος αυτά τα οποία μυστηριωδώς περιγράφει λέγοντας: «Εδώ είναι ο νους σου έχουν σοφία. Οι επτά κεφαλαί είναι επτά ωροί όπου κάθεται η γυναίκα επ' αυτών. Και αυτές οι επτά κεφαλές είναι επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, ο ένας είναι και δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει». Ας μείνουμε μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε βέβαια παρακάτω. «Οι πέντε έπεσαν». Αν δούμε λοιπόν τις αυτοκρατορίες, και αυτή ξαναλέω είναι μια ερμηνεία που επικρατεί στο χριστιανικό κόσμο που ερμηνεύει την Αποκάλυψη, χωρίς όμως να ισχυριζόμαστε ότι είναι η αληθινή, αν και υπάρχουν κι άλλες. Οι πέντε λοιπόν βασιλείς είναι τα πέντε βασίλεια: Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μηδοπερσική Αυτοκρατορία και Ελλάδα. Πέντε βασίλεια τα οποία έπεσαν. Ο ένας είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία είναι, δηλαδή υπήρχε, υπάρχει, αλλά εξηγεί. Ο άλλος δεν ήλθε έτη, που είναι η συνέχεια, και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και λέει δεν ήλθε έτη και έχει κάτι που είναι πολύ παράξενο και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Αυτοί λοιπόν που ερμηνεύουν αυτό έτσι όπως το λέω εγώ, ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή που υπάρχει δεν θα παραμείνει, γιατί λέει όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει με τη μορφή που έχει. Παράξενο είναι, προβλέπεται δηλαδή, να πω διάλυσης, να πω καλύτερα μεταβολή, μετατροπή, κάποια μεγάλη αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι αυτή η ερμηνεία την οποία λέω και την οποία λέγεται, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι η αληθινή. Και στη συνέχεια τι λέει: «Και το θηρίον το οποίο νήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδος». Αυτό είναι το θηρίο λοιπόν, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Η όγδοη βασιλεία που θα έλθει μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή τουλάχιστον τη θεωρία, γιατί υπάρχουν και άλλες θεωρίες. Υπάρχει θεωρία προσώπων, που δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτό, επειδή ακριβώς είναι προσώπων. Κατ' ιδίαν μπορούμε να πούμε, και όποιος θέλει ή στη συμμελέτη που θα κάνουμε κάτω θα μπορούσαμε να πούμε και τη δεύτερη αυτή θεωρία. Και το θηρίον λοιπόν διαβάζω στο 11 εδάφιο, το οποίο νήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδος και είναι εκ των επτά, δηλαδή θα προέλθει από τη βασιλεία των επτά βασιλέων που διαβάσαμε, και αυτός θα υπάγει σ' απώλειαν. Άρα λοιπόν μιλάει για ένα θηρίο, για επτά βασιλείς, οι πέντε έπεσαν, ο ένας είναι, ο άλλος όταν θα έρθει θα μείνει, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο άλλος όταν θα έρθει θα μείνει για λίγο, λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά από αυτό θα εμφανιστεί ο όγδος, ο οποίος όταν θα έλθει, συγγνώμη, ο όγδος ο οποίος είναι εκ των επτά και τελικά αυτός θα υπάγει εις απώλειαν. Δεν θα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ερμηνεία, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι αληθινή, άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη, η Αποκάλυψη μόνη της αποκαλύπτεται. Τώρα να δούμε για τα 10 κέρατα. Εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι και αυτοί 10 βασιλείς. Η οποία βασιλεία δεν έλαβαν έτη ακόμη, αλλά μέσα σε μια ώρα λαμβάνουσε εξουσία ενός βασιλείς μετά του θηρίου. Δηλαδή θα υπάρξουν εκείνη την περίοδο που θα αποκαλυφθεί το θηρίο και 10 βασιλιάδες, οι οποίοι 10 άρχοντες, οι οποίοι δεν έχουν βασιλεία, δεν έχουν εξουσία, εκείνη τη στιγμή θα λάβουν, μέσα σε μια ώρα θα λάβουν τη βασιλεία και θα τη δώσουν στο θηρίο τη βασιλεία τους και θα έχουν εξουσία μετά του θηρίου. Αυτοί οι 10 βασιλείς δεν έχουν καμία σχέση με τους προηγούμενους 7 που μοιάζει να έχουν ιστορική
μορφή, αυτοί θα είναι βασιλιάδες που θα γίνουν σε μια ώρα. Ίσως με τη μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βέβαια τώρα βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Πολλοί στοιχηματίζουν οικονομικά ακόμη και στη διάλυσή της. Πολλοί στοιχηματίζουν στη μη διάλυσή της. Εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Αυτό το ξέρουμε γιατί το βλέπουμε. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Οι βασιλείς όμως που περιγράφει εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τους 7. Οι 10 βασιλείς καμία σχέση. Ξαφνικά θα εμφανιστούν σε μια ώρα, θα πάρουν εξουσία και αμέσως την εξουσία τους θα τη δώσουν στο θηρίο. Και αυτό θα γίνει, εμείς ισχυριζόμαστε, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που είναι η ώρα που, όπως λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, θα έρθει μια ώρα που θα δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης όλους. Σε μια ώρα θα λάβει εξουσία ο Αντίχριστος από τους 10 αυτούς άρχοντες που θα λάβουν την εξουσία. Αυτοί λοιπόν τώρα θα είναι που μαζί με το θηρίο θα κυριαρχήσουν επί της γης. Αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνίον 7 χρόνια και το αρνίον εν τέλει θα τους νικήσει, γιατί είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αλλά νικητές θα είναι επίσης και όσοι είναι μετά του Βασιλέως των Βασιλέων και του Κυρίου των Κυρίων, του αρνίου του εσφραγμένου, μαζί θα είναι και θα νικήσουν όσοι είναι, και εδώ αδελφοί αγαπητοί είναι οι προϋποθέσεις της σωτηρίας των ανθρώπων. Πρώτον κλητή και κλειμένη. Και επειδή μιλάει για σωτηρία, να δούμε τον εαυτό μας. Σήμερα εμείς είμαστε όλοι κεκλειμένοι, κεκλειμένοι του Θεού. Όσους προεγνώρισε, λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Χριστού, του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους προεγνώρισε λοιπόν και προώρησε να είναι πρωτότοκος αυτός μεταξύ πολλών αδελφών, μεταξύ Εκκλησίας πρωτοτόκων, τούτους και εκάλεσε. Δεν σημαίνει ότι όποιους και εκάλεσε θα σωθούνε, γιατί πολλοί είναι και εκλειμμένοι, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Τώρα έρχεται η συνέχεια. Εφόσον οι και εκλειμμένοι, οι κλητοί, είναι και εκλεκτοί, τότε ο Κύριος τους δικαιώνει. Τι σημαίνει εκλεκτοί? Μένουνε. Δηλαδή με κάλεσε, γιατί όπως έχουμε πει, η ταυτότητά μας σαν χριστιανοί είναι μετανοήσατε, μετανοούμε, βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού εις άφεση με αμαρτιών, βαφτιστήκαμε, πιστέψτε ότι ο Χριστός θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, ζητήστε το και θα λάβετε την επαγγελία του Πατρός, γιατί προς εσάς είναι, προς τα τέκνα σας και προς πάντας όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Μας βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Και τέταρτον, προσέχετε από της γενεάς αυτής πονηράς και της διεστραμμένης, που σημαίνει εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, εξέλθετε εκ του κόσμου και περπατήστε μια ζωή αγία και καθαρή. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η ταυτότητά μας, που περιγράφεται ακριβώς το Λόγο του Θεού, αλλά και η πρακτική στη ζωή μας, που περιγράφεται επίσης ακριβώς στο Λόγο του Θεού, λέγοντας «και ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές». Ισχύει για μας, το αποφασίσαμε, ζούμε έτσι, ζούμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που δεν έχει καμία σχέση, όπως πολύ. Πρώτη μέρα ήδη η Εκκλησία των 120 ανθρώπων έγιναν 3.000 άνθρωποι.
Και σε λίγες μέρες 5.000 άνθρωποι. Και σε λίγες μέρες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Η διαφορά της Εκκλησίας είναι όχι ότι έχουν μόνο αρχηγό το Χριστό, αλλά ότι συμμαρτυρεί ο Χριστός με την Εκκλησία, προσθέτοντας καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός που καλύπτει όλους μας. Και όπως είπαμε, η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που μας προστατεύει και μας καθιστά ασφαλής πρώτον, όπως ο κάθε καλός πατέρας, μας προμηθεύει η Θεία δύναμη σε αυτού, τα προζωήν και ευσέβεια, να ζούμε και να λατρεύουμε το Θεό, όπως κάθε καλός πατέρας, και ενδιαφέρεται για την πρόοδό μας και την προκοπή μας μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας, καθώς μας λέγει ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή η προκοπή σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε αυτή την Εκκλησία η αγάπη του Θεού Πατρός, υπάρχει χάρις του Χριστού που μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρός, δικαίος και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα, προσμένοντες με αγάπη την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και μέσα σε αυτήν τη συνάθρηση, στην Εκκλησία δηλαδή του Θεού, κυριαρχεί ως τα πάντα εν πάση ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, καθώς είναι και γραμμένο το Πνεύμα είναι ο Κύριος, να ζωοποιεί, να οδηγεί, να αποκαλύπτει τα μέλλοντα, να διδάσκει, γιατί πάντες εμείς είμεθα διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Άλλο λοιπόν σέχτα, που είναι ανθρώπινο δημιούργημα και παραμένει ανθρώπινο δημιούργημα, και άλλο η Εκκλησία του Θεού, για την οποία είπε ο Χριστός, επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυξανωμένη, είναι θριαμβεύουσα. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Και ουδέν χάρισμα λείπει ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να μην μπερδεύουμε λοιπόν την Εκκλησία με τη σέκτα. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Εμείς είμαστε και θέλουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όπου κεφαλή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και κυβερνήτης αυτή την Εκκλησία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και συμμαρτυρεί ο Χριστός δια των επακολουθούν των θαυμάτων. Αναγεννάει και προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Θεραπεύει και μιλάει. Ζωοποιεί. Και πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού Πατρός στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία αποτελείται από κλητούς και κλημένους, εκλεκτούς, γιατί μένουν και στην υγιένουσα διδασκαλία και στην πρακτική της λειτουργίας της Εκκλησίας, αλλά έχουν και την νοοτροπία της Εκκλησίας, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που είναι το μοντέλο μας, γιατί πάλι έχει ακουστεί ότι δεν υπάρχει μοντέλο Εκκλησίας. Για μας το μοντέλο της Εκκλησίας είναι η διδαχή των Αποστόλων. Η Εκκλησία της διδαχής των Αποστόλων. Της Μίας, της Αγίας, της Καθολικής, της Αποστολικής. Την οποία θα καταστήσει ο Θεός ένδοξο και θα έρθει να την παραλάβει δια του Ιησού Χριστού. Βεβαίως το μοντέλο της Εκκλησίας μας είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και αν, γιατί αποτελείται η Εκκλησία όχι από αγγέλους, αλλά από ανθρώπους. Ανθρώπους που ήταν αμαρτωλοί, που κάνουν λάθη, αλλά μετανοούν και επιστρέφουν στο Θεό. Πώς μετανοούν? Γιατί κηρύτεται η διδαχή των Αποστόλων, ο λόγος της αλήθειας έρχεται σε επίγνωση και μεταμορφώνονται. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μεταμορφωνόμαστε και ο δίκαιος γίνεται έτι δίκαιος. Ο Άγιος έτι Άγιος. Υπάρχει μια πρόοδος, όχι στα υλικά, πνευματική πρόοδος, αυξανόμενη πρόοδος, να μοιάσουμε όλοι στο πρότυπό μας που είναι ο Ιησούς Χριστός.
καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, γιατί τελευταία πολλά ακούγονται, αλλά εμείς αδελφοί αγαπητοί με τη χάρη του Χριστού, ταπεινά θα μείνουμε σε αυτά που μάθαμε, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο Λόγο του Θεού, και η απόφασή μας και η πρόθεσή μας είναι όταν δούμε και όποιος κάποιος μας πει ότι κάνουμε λάθος, θα το διορθώσουμε. Δεν θέλουμε να επιμένουμε στις διδασκαλίες μας και στα λάθη μας. Και από τότε που μπήκα στην Εκκλησία έχω αλλάξει πολλές φορές απόψεις και γνώμες. Και θα συνεχίζω. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι η γνώμη μας, αλλά είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η αλήθεια. Η αγάπη της αλήθειας. Είναι να πάμε στον ουρανό. Αυτό θέλουμε. Και αυτό είναι ο αγώνας μας. Η Εκκλησία λοιπόν αποτελείται από κλητούς, εκλεκτούς, αλλά και πιστούς. Γιατί ο διάβολος έχει ένα στόχο, να γκρεμίσει την πίστη των πιστών. Αν την γκρεμίσει, νίκησε. Με ψευδοδιδασκαλίες, με κατηγόριες, με κατακρίσεις, να γκρεμίσει την ενότητα της πίστεως. Δηλαδή να μας κάνει να χάσουμε την πίστη μας. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε, όπως λέει η Γραφή, πως έπεσαν οι δυνατοί. Πέφτουν όταν αρχίζει η πίστη τους και πληγώνεται. Αρχίζει και χάνει την πίστη του άνθρωπος πρώτα-πρώτα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Ύστερα να αμφισβητεί τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν έχουμε μόνο εμείς την αλήθεια. Και αυτό είναι αληθές. Αλλά αγωνιζόμαστε να περπατήσουμε στην αλήθεια. Έπειτα χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο Λόγο του Θεού. Και αν χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο Λόγο του Θεού, χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους δούλους του Θεού. Και ύστερα χάνουν την εμπιστοσύνη τους στα αδέλφια τους. Είναι μια πορεία έντεχνα περιγεγραμμένη και ενεργουμένη από το διάβολο και το σατανά. Ο οποίος τι προσπαθεί να κάνει, να βάλει σφήνα, χώρισμα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί σαν άνθρωποι να χάσουμε την ειρήνη μας, ώστε να γκρεμίσει η ενότητα της πίστεως και στη συνέχεια βέβαια να γκρεμίσει η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι τα απαραίτητα για να υπάρχει η Εκκλησία κλητών, εκλεκτών και πιστών. Και έτσι πέφτουν οι δυνατοί. Μετά μπαίνουν οι πειρασμοί, οι δελεασμοί, τα οικονομικά συμφέροντα, η αμαρτία, η σαρκολατρία. Γιατί μπαίνει η οικοσμίκευση στην Εκκλησία. Όταν χαθεί η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, τι μπαίνει μέσα στην Εκκλησία? Ο κόσμος. Και όταν μπει ο κόσμος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και αν κάνω τούτο, δεν πειράζει και αν κάνω εκείνο, δεν πειράζει αν κάνω τ' άλλο. Στη συνέχεια δεν πειράζουν και οι άλλες διδασκαλίες. Τώρα να μην κοιτάμε τα επουσιώδη. Ποια είναι επουσιώδη? Όλα είναι ουσιώδη. Είναι επουσιώδη ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι σύμβολο? Είναι επουσιώδες ότι αν προσεύχεται η γυναίκα και προφητεύει να φοράει μαντήλι? Είναι επουσιώδες η γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια να είναι ντυμένη με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη? Αυτά είναι επουσιώδη? Μη γέννητο, αδερφοί μου. Δεν υπάρχουν επουσιώδη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν θέλει ο Χριστός να φύγει από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία. Δεν υπάρχουν επουσιώδη. Γιατί αν ψάξουμε να βρούμε τα επουσιώδη, θα φτάσουμε μέχρι και τη σωτηρία μας. Η σωτηρία δεν χάνεται. Επουσιώδες είναι ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Ή ο απόλυτος προορισμός. Επουσιώδες είναι. Μη γέννητο. Αυτές είναι θεολογίες που σας λέω τώρα. Και δεν είναι που τα έβγαλα εγώ. Υπήρχαν και υπάρχουν, και υπάρχουν και ανάμεσά μας που προσπαθούν να τρυπώσουν. Μέσα στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να σηκώσουμε τη σημαία της αλήθειας και της αγάπης. Ανάγκη είναι για να φυλάξουμε τη σωτηρία μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γιατί οι καιροί που έρχονται είναι κακοί.
Και ο διάβολος εργάζεται έργο μέγα να γκρεμίσει και να χαλάσει την πίστη. Είπαμε ότι η Εκκλησία αποτελείται όχι μόνο από κλητούς και εκλεκτούς και πιστούς που έχουν ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι πουσιώδες η εκοσμίκευση, γιατί η εκοσμίκευση που θα μας οδηγήσει σε δεύτερο γάμο, σε τρίτο γάμο, τον καημένο, γιατί θα μπει αμαρτία μέσα. Και όταν θα μπει η αμαρτία θα μπει η πορνεία. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα στον άντρα σου για λόγους πορνείας. Και μετά έρχεται το ανθρώπινο συνέστημα. Τον καημένο τον εγκατέλειψε η γυναίκα του και πόρνευσε, άρα πρέπει να τον ξαναπαντρέψουμε εμείς. Και τι κάνουμε, μια εκκλησία μοιχών. Πόρνων και μοιχών. Γιατί δεν μένουμε στο Λόγο του Θεού. Στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Όμως δεν είναι δική μας δουλειά, αδερφοί αγαπητοί, η ευλογία της Εκκλησίας είναι του Πατέρα μας του Ουράνιου. Δική μας δουλειά είναι με αυστηρότητα στο Λόγο του Θεού για μόνο τον εαυτό μας. Εγώ δεν μπορώ να γίνω αυστηρός σε εσάς. Ποιος είμαι εγώ? Αλλά μπορώ να γίνω αυστηρός σε μένα και στη γυναίκα μου, που δεν χρειάζεται. Αλλά πρέπει να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού αποτελείται από κεκλειμένους, εκλεκτούς και πιστούς. Να μείνουμε ενωμένοι στο Λόγο του Θεού, ενωμένοι στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν αδερφοί, ενωμένοι, αγαπημένοι με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Γιατί η Βαβυλώνα εν τέλει θα κυριαρχήσει επάνω σε λαούς, όχλους, έθνη και γλώσσες. Αλλά το τέλος της ποιο είναι? 16 εδάφιο. Τα 10 κέρατα, η βασιλής δηλαδή, τα οποία είδες επί το θηρίον, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη και θα ερημώσουν αυτήν και θα ξεγυμνώσουν αυτήν και τις σάρκες αυτής θα καταφάγουνε και θα την κατακαύσουνε αυτήν εν πυρή. Αυτό είναι το τέλος της πόρνης. Ενώ το τέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι ο γάμος του αρνίου με την Εκκλησία. Αμήν αδερφοί, ο γάμος του αρνίου, αυτό θέλουμε εμείς. Και γιατί θα το κάνουν αυτό οι 10 βασιλείς? Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσει την γνώμην αυτών και να γίνωσει και η 10 της αυτής γνώμης. Ο Θεός είναι αυτός που κάνει ομόφωνους τους ανθρώπους. Είτε στην αλήθεια για να πράττουν το θέλημα του Θεού, είτε στην αμαρτία για να πράττουν το θέλημα του Θεού ως προς την κρίση. Υπάρχει θέλημα Θεού προς ευλογία, προς το καλό. Υπάρχει όμως και θέλημα Θεού προς κρίση και προς κατάρα. Και τα δύο ο Θεός τα κάνει. Την ομοφωνία ο Θεός την κάνει. Αλλά όπως και το χώρισμα. Όταν στη Βαβέλ πάντες οι άνθρωποι και οι λαοί ήσαν μιας γλώσσης και μιας φωνής, όταν πήραν απόφαση να οικοδομήσουν ένα μεγάλο πύργο για να φανεί ο εαυτός τους και για να διασπαρούν εφόλης της γης, για να δείξουν τους εαυτούς τους, ήρθε ο Θεός και τους λέει τώρα τέρμα η ομοφωνία. Τέρμα η ομοφωνία. Γιατί όταν υπερηφανευτούν οι άνθρωποι, τέρμα η ομοφωνία. Η οποία είναι δώρο Θεού. Είτε μες στο σπίτι, είτε μες στην οικογένεια, είτε μες στην εκκλησία, είτε μες στο πρεσβυτέριο, είτε οπουδήποτε. Όταν βλέπεις τσακωμό, ο Θεός αφαίρεσε τη χάρη της ομοφωνίας. Μπας και μετανοήσουν και επιστρέψουν. Τη χάρη της ομοφωνίας, γιατί περηφανεύθηκαν. Στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να είμαστε ταπεινοί για να είμαστε ομόφωνοι, ομόφρονες, μιας γνώμης. Να συναγωνιζόμεθα με ένα πνεύμα και μια ψυχή. Και να πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου. Και όταν ένας άνθρωπος ξεφεύγει από την ενότητα, να ξέρει και τον πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι ξέφυγε από την ταπείνωση. Εφόσον η ενότητα είναι στηριγμένη στο Λόγο του Θεού, βεβαίως. Ξέφυγε από την ταπείνωση.
Αυτοί λοιπόν οι 10 βασιλείς έγιναν ένα, την ερήμωσαν, την ξεγύμνωσαν, τις σάρκες αυτής έφαγαν και την κατάκαυσαν εν τέλει με φωτιά, γιατί ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών των 10 βασιλιάδων μία γνώμη για να δώσουν αφωνός μεν τη βασιλεία στο θηρίον και να γκρεμίσουν τη Βαβυλώνα μέχρι να εκτελεστούν ολοκλήρως οι λόγοι του Θεού, ο λόγος του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόλη μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί όλων των βασιλέων της γης. Αυτή είναι λοιπόν η Βαβυλώνα, που το τέλος της είναι καταστροφή από το Θεό, χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία τους 10 βασιλείς, οι οποίοι έδωσαν την εξουσία στον Αντίχριστο. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Χρησιμοποιεί όποιους θέλει. Ο Θεός να μας αξιώνει, αδερφοί, να μείνουμε κλητοί, εκλεκτοί, ιδιαιτέρως πιστοί στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι τέλους. Αμήν. Σε ευχαριστούμε.